Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα της Πάτρας την ερχόμενη Κυριακή 1η Νοεμβρίου στο πλαίσιο της έναρξης του ενδιάμεσου δεκαήμερου εκπτώσεων, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 10 Νοεμβρίου. Η θέση μας παραμένει τα καταστήματα να είναι ανοιχτά τις Κυριακές, τις 2 ή 3 Κυριακές αυτές, τις κατέθιμο και παράδοση. Είχαν μια επιτυχία στην αγορά και για τους εμπόρους, ήταν μια τόνωση στην αγορά, ήταν μια ευκαιρία και στους καταναλωτές από την περιφέρεια να επισκεφθούν τη Μητροπολιτική Αγορά των Πατρών, να κάνουν τις αγορές τους. Κυριακή 1η Νοεμβρίου τα καταστήματα είναι και ταυτόχρονα είναι και η έναρξη των εκπτώσεων. Και έτσι συμπίπτει αυτή η Κυριακή να είναι αρκετά σημαντική για το εμπόριο. Ωστόσο, με αφορμή τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή, για ακόμη μία φορά η αγορά της Πάτρας θα χωριστεί στα δύο, ενώ ήδη έχει προκηρυχθεί απεργία από το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων. Δυστυχώς, για ακόμη μία Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Άλλα μας τάξανε το Γενάρη η παρούσα κυβέρνηση. Μας είπε ότι αυτή τη στιγμή το θέμα της Κυριακής θα λήξει. Από ό,τι βλέπουμε, τελικά πάλι 7 Κυριακές θα είμαστε ανοιχτά. Εμείς προτρέπουμε τα καταστήματα την Κυριακή να μην ανοίξουν και προτρέπουμε και τους καταναλωτές να ψωνίσουν τις υπόλοιπες ημέρες και όχι την Κυριακή, σεβόμενη την Κυριακάτικη αργία για τους εμπόρους και τους εμποροϋπαλλήλους. Δυστυχώς, εμείς οι εμποροϋπάλληλοι θα υποστούμε όλα αυτά τα οποία παίζονται στις πλάτες μας και καλούμε όλους τους συναδέλφους να κατέβουν στις κινητοποιήσεις τις οποίες θα διοργανώσει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.